Κύριε Θεοχάρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Κύριε Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, από αυτή την προτροπή, το μήνυμα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, ότι πρέπει να επανεξεταστούν οι φοροαπαλλαγές, γιατί η χώρα, όπως είπε, χρειάζεται έσοδα. Είναι μια τέτοια επανεξέταση στις σκέψεις της κυβέρνησης? Ο κ. Στουρνάρας έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τις αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και από την οπτική με την οποία βλέπει τα πράγματα, φυσικά να κάνει τις προτάσεις του και τις παροτρύσεις του, όπως κάνει και έκαναν και οι διοικητές πριν από αυτόν. Η κυβέρνηση έχει γνώμονες έτσι, πιο σφαιρικούς, τη συνολική πολιτική ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, και μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει από πουθενά αυτή τη στιγμή καμία σκέψη ή κανένα σχεδιασμός, ούτε καν κάποια μελέτη ή ανάλυση, ώστε να μιλήσει κανείς για επανεξέταση των φοροαπαλλαγών σε μέσο ή μάκρο πρόθεσμο ορίζοντα. Συνεπώς, αυτό το θέμα τέθηκε από τον διοικητή, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά μένει εκεί. Το ζήτημα των εσόδων που θέτει, κύριε Θεοχάρη, δεν σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το σκέλος των εσόδων, αν θέλετε, είναι υγιές στον προϋπολογισμό. Έχουμε συνεχείς βελτιώσεις των αποτελεσμάτων και από χρονιά σε χρονιά, αλλά και σε σχέση με τους στόχους που τίθενται. Η κυβέρνηση, συνεπώς, υλοποιεί το σχέδιό της. Μεγάλο μέρος αυτής της υπεραπόδοσης ή της επιτυχίας είναι από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η τελευταία έκθεση της Κομισιόν μίλησε για ένα κενό που το 2021 το μέτρησε στο 17,8% των δυνητικών εσόδων του ΦΠΑ και την επόμενη χρονιά το περιμένει στο 10%, εγώ θα πω στο 15% για το 2022. Συνεπώς, είμαστε σε έναν δρόμο που έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, αλλά όμως έχουμε πολύ πολύ δρόμο μπροστά μας. Κύριε Θεοχάρη, εξετάζοντας και το δεδομένο ότι οι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις πολίτες δυστυχώς μειώνονται λόγω των οικονομικών δυσκολιών, θα σκεφτόσασταν να αλλάξουν τα κριτήρια με τα οποία κάποιος ορίζεται ως ευάλωτος και πιθανά να έχει πρόσβαση σε αυτές τις φοροαπαλλαγές? Κοιτάξτε, όλα τα κριτήρια, είτε σε σχέση με τα επιδόματα, είτε σε σχέση με τις φοροαπαλλαγές, είναι πάντοτε υπό κάποια εξέταση, με την έννοια να δούμε αν φτάνουν στον κόσμο στον οποίο θα πρέπει να στηρίξουν ή να βοηθήσουν. Άρα αυτό είναι μια συνεχής και μια διαρκής διαδικασία. Παράδειγμα, με το νέο νομοσχέδιό μας για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και τις αλλαγές που φέρνει στους ελεύθερους επαγγελματίες, πολλοί από αυτούς ενδεχομένως να μην δηλώσουν εισοδήματα ώστε να πάρουν επιδόματα τα οποία τα έπαιρναν σε άλλες χρονιές. Αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στα επιδόματα, είτε με δημιουργία καινούριων, είτε με διεύρυνση των κριτηρίων. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία και σημασία έχει βέβαια ότι πρώτον το συνολικό ποσό που η κυβέρνηση και ο προϋπολογισμός διαθέτει για την κοινωνική πολιτική δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μειωθεί, ίσα-ίσα θα αυξηθεί, και δεύτερον η αποτελεσματικότητά τους είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθεί. Τώρα, κύριε Θεοχάρη, για να έρθουμε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το νέο φορολογικό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το βασικό επιχείρημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι ότι επιλέγεται μια οριζόντια προσέγγιση, άδικη, διότι ουσιαστικά μπαίνει ένα τεκμήριο για όλους τους επαγγελματίες, είτε είναι πραγματικοί φοροφυγάδες, είτε έχουν πραγματικά πολύ χαμηλά εισοδήματα. Και ότι αυτό αποτελεί και μια ένδειξη αδυναμίας να χτυπηθεί η μεγάλη φοροδιαφυγή, όπως λέμε. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, η κριτική αυτή μπορώ να την κατανοήσω και θα έλεγα και να την περιμένω από την αντιπολίτευση. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή η κριτική δεν συνοδεύεται με κάποιες προτάσεις. Έτσι, δεν συνοδεύεται με κάτι συγκεκριμένο πλην της πρότασης περί μη φορολόγησης όλων των εισοδημάτων μέχρι τα 10.000 ευρώ. Μια ανεδαφική και μάλλον παράλογη και κριτική, η οποία, μάλλον πρόταση η οποία είναι τις κλασικές λαϊκιστικού χαρακτήρα. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι αυτή η κριτική μάλλον δεν κατανοεί ακριβώς
ποιο είναι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε με την αντιμετώπιση της φορολογίας των ελευθέρων επαγγελματιών. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημά μας είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε σχέση με τους φόρους που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνολικά σε σχέση με άλλες τάξεις, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, διότι βλέπουμε ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν μόνο το 0,8% του ΑΕΠ, ενώ σε άλλες χώρες πληρώνουν το 2,1% κατά μέσο όρο, έτσι, όχι εκεί που πληρώνουν τα πολλά, νομίζω η πρωταθλήτρια είναι η Πολωνία, 2,1% είναι ο μέσος όρος. Εμείς με αυτό το φορολογικό σύστημα και αν όλα υλοποιηθούν όπως τα περιμένουμε και έρθουν ακριβώς αυτά τα έσοδα, τότε θα ανέβουμε από το 0,8 στο 1,1, καταλαβαίνετε ούτε καν θα κλείσουμε το κενό αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι η αδικία σε σχέση με τους μισθωτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι η εσωτερική αδικία στο σύστημα. Το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει το 50% των φόρων. Ναι. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι λίγοι οι οποίοι είναι συνεπείς δουλεύουν και σηκώνουν το βάρος και αυτών οι οποίοι το 71% για παράδειγμα που δηλώνει κάτω από 10.920 που είναι το όριο του κατώτατου μισθού το οποίο έχουμε θέσει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα είναι οριζόντια αυτά τα μέτρα? Όχι και σε καμία περίπτωση. Η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Γιατί? Γιατί λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες του καθενός, αν υπάρχει μισθοδοσία μεγάλη ή τι παίρνουν οι υπάλληλοι του, ο τζίρος και πόσο ισχυρή είναι η επιχείρηση. Και αυτό που έρχεται να κάνει, καταλαβαίνω τη σύγχυση με την λέξη των τεκμηρίων, αλλά αυτό που ερχόμαστε να κάνουμε είναι να πούμε ότι η αξία του επαγγελματία που έχει την ατομική επιχείρηση, της εργασίας του, της εισφερόμενης εργασίας, υπολογίζεται με κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Και πάνω σε αυτή την αξία δεν νοείται, γιατί είναι η αξία της δουλειάς που βάζει ο ίδιος ή η ίδια στην δουλειά της, δεν νοείται να μειώνεται, να απομειώνεται με έξοδα. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο βάζουμε αυτή την ελάχιστη φορολογική βάση. Με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθεί από την περισσότερη μικρού επίπεδου φοροδιαφυγή η ΑΔΕ, για να μην χρειάζεται να ασχοληθεί, και θα επικεντρωθεί σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να ελεγχθούν, αυτούς οι οποίοι δηλώνουν Α και θα πρέπει να δηλώνουν 3, 4 και 5 φορές Α, εκεί ακριβώς που υπάρχει και το μεγάλο αντικείμενο. Συνεπώς, αυτό το νομοσχέδιο είναι και αποτελεσματικό και λογικό. Ναι, να προσθέσω στο κομμάτι της φορολογικής δικαιοσύνης, όσο είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, για τις φορολογικές ασυμμετρίες. Με βάση τις δικές του δηλώσεις, ο μέσος φόρος ενός ελεύθερου επαγγελματία είναι 827 ευρώ. Ενώ ο μέσος φόρος ενός μέσου εργαζόμενου είναι 1.160 ευρώ. Είναι νομίζω ενδεικτικό. Ακριβώς, γι' αυτό σας μίλησα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που μας παρακολουθούν. Και αν το δούμε σε επίπεδο φόρων, ο πραγματικός φόρος είναι 217 ευρώ. Το τέλος επιδιδεύματος έρχεται και προσθέτει 650 και το κάνει 817 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η αδικία και πραγματικά θα νιώθουν αδικία οι συμπολίτες που μας παρακολουθούν. Και γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση τολμάει να ανοίξει ένα θέμα που δεν είχε ανοίξει ποτέ. Το κάνει με έναν ήπιο τρόπο. Δεν μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στη φορολογική βάση. Δηλαδή η μέση αύξηση της φορολογίας μόνο σε όσους έχουν αύξηση στις φορολογίες, όχι ο μέσος όρος, ας το πούμε, γιατί υπάρχουν 130.000 που δεν έχουν καθόλου αλλαγή και πάνω από 150.000 που έχουν μείωση, αλλά μόνο εκεί που έχουμε αύξηση είναι αυτά τα 1.444 ευρώ που τα έχουμε δει και στα πρωτοσέλιδα. Συνεπώς, μιλάμε για μια ήπια αλλαγή και μια αλλαγή όμως που αποκαθιστά μέρος της αδικίας που βιώνουμε όλοι μας. Από την άλλη πλευρά, κύριε Θεοχάρη, υπάρχει το ερώτημα, το οποίο επίσης το έθεσε πρόσφατα και ως πρόταση ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν επιλέγεται η οδός των εκπτώσεων για τους πολίτες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τι εννοώ? Τις απαλλαγές, την έκπτωση από το εισόδημα που θα είχαν χρησιμοποιώντας είτε περισσότερο τις ψηφιακές συναλλαγές, είτε ζητώντας αποδείξεις. Δεν θα ήταν αυτό ένα μέσο να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και πιο στοχευμένα ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, ας πούμε πρώτα απ' όλα ορισμένες αλήθειες να τις βάλουμε κάτω στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ήδη. Υπάρχει μέτρο το οποίο σου μειώνει την φορολογική σου βάση αν πάρεις από συγκεκριμένους επαγγελματίες, δηλαδή αυτούς που ασχολούνται με την οικοδομή, ξυλουργούς κτλ. Και γιατρούς, οδοντίατρους και τέτοιου είδους επαγγελματίες, αρκεί να γίνει η πληρωμή ηλεκτρονικά και τότε το 30% της απόδειξης μετράει για τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος και συνεπώς μπορεί ένας μισθωτός, για παράδειγμα, να μειώσει το φορολογητέο του εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ. Πρώτο λοιπόν είναι ότι είδαμε ότι δεν το χρησιμοποιούν αρκετά οι συμπολίτες μας και ίσως θα πρέπει να, όλοι μας να το αναδείξουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο είναι που πρέπει να πούμε ότι τα γενικευμένα μέτρα, δηλαδή να μετράνε όλες οι αποδείξεις κτλ., δεν δουλεύουν. Τα δοκιμάσαμε, αν θυμάμαι καλά, στην περίοδο 10-11 και οδήγησαν σε μείωση εσόδων. Προσοχή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν παίρνουμε τέτοιου είδους μέτρα. Το τρίτο είναι ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα γενικευμένο και συνολικό όπου μετράνε όλες οι αποδείξεις για τα φυσικά πρόσωπα, διότι και δεν υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου και ο λόγος που δεν υπάρχει είναι ακριβώς διότι οδηγεί σε πρημοδότηση της κατανάλωσης και καμία αποταμίευση και συνεπώς καμία δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις από τους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες θα εγκλωβιστούν σε μια κατανάλωση με ροδούλη με ροφάει, να το πω έτσι, ότι εισπράττεις τη μία χρονιά να το καταναλώσεις την ίδια, ώστε να μην φορολογηθείς και ουσιαστικά μπαίνεις σε μια παγίδα φτώχειας και δεν μπορείς να βγεις από την κατάστασή σου. Άρα δεν λειτουργεί, δεν είναι υπέρ της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να δουλέψεις γενικευμένα. Στοχευμένα όμως υπάρχουν, καλό θα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε όλοι περισσότερο και από εκεί και πέρα περνάμε σε διάφορες άλλες αλλαγές σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που έχουν σχέση με την ενίσχυση των POS σε όλους τους κλάδους, που έχουν σχέση με τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, που έχουν σχέση με τη μείωση της χρήσης των μετρητών, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση στα κίνητα να γίνει το αγοροπολισίες με μετρητά. Μια σειρά λοιπόν από αλλαγές, οι οποίες πλαισιωμένες και από το φορολογικό πλαίσιο που αλλάζουμε από το σύστημα της φορολογίας των ελευθέρων επαγγελματιών, θα οδηγήσουν σε ένα σύστημα στο οποίο εγώ μπορώ να σας πω ότι σε λίγα χρόνια αυτά τα τεκμήρια, ας το πούμε, που βάζουμε μπορεί και να μην χρησιμοποιούνται καθόλου. Γιατί πράγματι, εάν δηλώνουμε τα πραγματικά έσοδα-έξοδα, τα σχετικά με την ατομική επιχείρηση ο καθένας, να είστε σίγουροι ότι επειδή είναι τόσο χαμηλά το όριό τους, δεν θα ενεργοποιούνται καθόλου. Αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα που θα προωθήσει η κυβέρνηση για το θέμα της φοροδιαφυγής ή πρέπει να περιμένουμε και άλλες κινήσεις? Η μάχη για την φοροδιαφυγή είναι συνεχής και είναι πάντα μπροστά μας. Οι τρόποι της φοροδιαφυγής αλλάζουν συνεχώς. Συνεπώς θα είμαστε σε αυτή τη μάχη παρόντες συνεχώς. Θα επαναξιολογούμε τα μέτρα που παίρνουμε. Μπορεί και κάποια μέτρα να μην αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να πρέπει να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Αλλά κυρίως θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το οπλοστάσιο της ΑΔΕ να μπορέσει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις ελεκτικές διαδικασίες, την μεγάλη φοροδιαφυγή και βέβαια θα κινηθούμε και προς την κατεύθυνση της φορολογικής συνείδησης γιατί αυτά τα τεκμήρια δεν είναι απόδειξη της αδυναμίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να πετύχει το στόχο της. Είναι απόδειξη ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν έχει καθόλου φορολογική συνείδηση. Είναι μια κοινωνική αποτυχία συλλογική μας και συνεπώς αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε από μικρά στα παιδιά, από τα σχολεία, γιατί πραγματικά πρέπει να κάνουμε την επανάσταση. Νομίζω ότι εδώ βάζετε και το μεγαλύτερο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, γιατί το θέμα είναι η δημιουργία μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη, γιατί μόνο μέσα από αυτή μπορεί να έρθει η φορολογική συνείδηση και η φορολογική παιδεία. Δεν το έχουμε δει και ομολογώ ότι δεν έχουμε δει την πολιτική βούληση από καμία από τις κυβερνήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής. Η κυβέρνηση την πρώτη τετραετία έκανε αυτή το πρώτο βήμα. Μείωσε τους συντελεστές και έστειλε ελεύθερους επαγγελματίες από το 22 στο 9, μια γενναιόδορη και θα έλεγα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η βασική κερδισμένη των μειώσεων που είδαμε την πρώτη τετραετία. Αξιοποίησε τα χρήματα του ελληνικού λαού με την ψηφιοποίηση του κράτους, με μια σειρά από βελτιώσεις στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών. Συνεπώς, και από την πλευρά της χρήσης των χρημάτων μας και από την πλευρά της φορολογικής επιβάρησης, κάναμε εμείς πρώτοι τις κινήσεις. Τώρα έχει σημασία να ενσερνιστούμε όλοι μαζί ως κοινωνία
τον κοινό μας στόχο για να αντιμετωπίσουμε την παραβατική συμπεριφορά στην φοροδιαφυγή, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν να είναι κλοπή ή ληστεία η διαδικασία της μη έκδοσης μιας απόδειξης. Τέτοιου είδους απαξία πρέπει να έχει αυτή η πράξη, ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα μαζί, για να πάμε στο επόμενο βήμα, και αυτό έχουμε πει, να ξαναγυρίσουν αυτά τα χρήματα στην ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να μειώσουμε συντελεστές, θέλουμε να αυξήσουμε τις δαπάνες σε υγεία, παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Αυτό μας επιτρέπει η επιτυχία σε αυτή την μάχη. Κύριε Θεοχάρη, υπάρχει περίπτωση να δούμε κούρεμα αυτών των ρυθμίσεων, δηλαδή να μπουν αστερίσκοι λόγω των πολιτικών αντιδράσεων και πιέσεων που ασκούνται στην κυβέρνηση? Όχι, δεν μιλάμε για κανένα κούρεμα. Ξέρουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι ήπιες, είναι λογικές. Όταν υπάρχει σωστή, ας το πούμε, καλόπιστη κριτική, δηλαδή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και βελτιώσεις και διορθώσεις, η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι σε κάθε νομοσχέδιο και στην προδιαβουλευτική διαδικασία και στην επίσημη διαβούλευση που θα βγει σε λίγες μέρες το νομοσχέδιο, αλλά και μέσα στη Βουλή, που θα κληθούν οι φορείς να μιλήσουν, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Θα είμαστε ανοιχτοί και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δεν θα δεχτούμε μια οριζόντια ανακύκλωση της μιζέριας και απλώς μια στήρα μικροκομματική αντίδραση. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εάν όλοι μαζί έχουμε το στόχο να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, ακούμε μέτρα προς την κατεύθυνση την επίτευξη του στόχου αυτού και είμαστε έτοιμοι να τα ενσωματώσουμε. Αλλά δεν θα δεχτούμε πισωγυρίσματα, να μην θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα και απλώς να συνεχίσει το status quo ante. Αυτό δεν είναι στις προθέσεις μας. Κύριε Θεοχάρη, να δούμε και το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, ίσως το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το βλέπουμε όχι μόνο σε όλες τις μετρήσεις, το βλέπουμε στις έρευνες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι περικόπτουν ουσιαστικά τις δαπάνες τους, ακόμα και σε βασικά αγαθά. Βλέπουμε ότι οι τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης είναι αυτά τα μεγάλα πρόστιμα στις πολυεθνικές, όπου παρατηρούμε το φαινόμενο πολλά προϊόντα να είναι πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου η αγοραστική δύναμη είναι πολύ ψηλότερη. Αρκούν τα πρόστιμα? Είναι αποτελεσματικά? Θα εισπραχθούν, να σας ρωτήσω, και μήπως χρειάζονται και άλλες κινήσεις παρέμβασης στην αγορά? Η αποτελεσματικότητα θα φανεί στο αν αλλάξουν οι τιμές. Δεν είναι τα πρόστιμα αυτός σκοπός, δεν είναι μια εισπρακτική λογική για μας λείπουν κάποια χρήματα και πάμε να βάλουμε πρόστιμα για να εισπράξουμε. Αυτό που μας λείπει είναι οι σωστές εμπορικές πρακτικές από την πλευρά των επιχειρήσεων αυτών. Στο βαθμό που δεν τηρούν τις διατάξεις για την σταθερότητα του περιθωρίου κέρδους και όλα αυτά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες και, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές στην πράξη. Αυτά τα προϊόντα, το 5% για 6 μήνες, έχω την αίσθηση ότι ήδη πολύ γρήγορα έχουν πετυχαίνει το σκοπό τους. Υπάρχει πια μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία και συνεπώς στην πράξη μειώνουν τις τιμές για τους πολίτες. Υπάρχουν όμως και εταιρείες, είναι προφανές από τα πρόστιμα που μπαίνουν, οι οποίες θεωρούν ότι έχουν βρει στη χώρα μας ένα ελντοράντο και μπορούν να χρεώνουν ό,τι θέλουν χωρίς να λογοδοτούν. Αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός, ο κύριος Κρέκας, έχει αποδείξει ότι δεν έχει την πολιτική διάθεση να το ανεχθεί, και πολύ καλά κάνουμε συνολικά, αν θέλετε, και συλλογικά ως κυβέρνηση, ναι. Γιατί η ακρίβεια είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Πρέπει ο κόσμος να στηριχθεί. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον τομέα και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται και φαίνονται και ήδη ενδεχομένως. Δύο ερωτήματα όμως, κύριε Θεοχάρη. Το ένα είναι, το έχει κάνει ήδη η Νικόλ, αν είμαστε σίγουροι ότι θα εισπραχθούν αυτά τα ποσά. Και ένα δεύτερο, που είναι αν θα δημοσιοποιηθούν τα προϊόντα, αν θα δημοσιευθούν τα προϊόντα τα οποία παρουσίασαν αυτή την σκροκέρδεια. Όσον αφορά την εισπραξή τους, οι διαδικασίες είναι γνωστές. Εφόσον έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο, το πρόστιμο πάει για να εισπραχθεί. Αν δεν εισπραχθεί, αυτό σημαίνει ότι κάποια δικαστική διαδικασία το έχει σταματήσει για κάποιους λόγους τους οποίους θα εξετάσει το όποιο δικαστήριο. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Έχουμε μια ένομη φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε κανέναν το φυσικό του δικαστή και τις δυνατότητες που θα έχει να παρέμβει. Από εκεί πέρα, όσον αφορά
αφορά τις δημοσιοποιήσεις, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Ξέρω ότι έχουμε περάσει διατάξεις, γιατί ήμουν στη Βουλή τότε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ώστε να υπάρχουν δυνατότητες δημοσιοποίησης επιχειρήσεων που έχουν επιληθεί τα πρόστιμα, ακριβώς ώστε ο κόσμος να καταλαβαίνει και να ξέρει ποιες επιχειρήσεις εσχροκερδούν. Αλλά σε σχέση με τα ίδια τα προϊόντα, δεν είμαι σίγουρος αν η νομοθεσία το επιτρέπει. Αυτό θα σας παραπέμψω στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις όποιες διευκρινήσεις. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, να τα πούμε με τον κ. Στρέκα σύντομα. Κύριε Θεοχάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.